Για πάμε σε προεκλογικό κλίμα. Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την δεύτερη Κυριακή. Μια δεύτερη Κυριακή στην οποία εντάσσεται και ο Δήμος Φεστού. Δύο εκδικητές, ο ένας εκ των δύο μαζί μας, ο κύριος Νικολιδάκης, υποψήφιος Δήμαρχος Φεστού με την παράταξη Τολμάμε Μαζί. Οφείλω να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι όπως προσκλήθηκε ο κύριος Νικολιδάκης, προσκλήθηκε και ο κύριος Νικολακάκης, όσο οφείλουμε κι εμείς να πράξουμε σαν εκπομπή και σαν μέσο. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολιδάκη. Καλησπέρα σας, άξιους τηλεθεατές σας. Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα και να δούμε και τη σχετική κάρτα της πρώτης Κυριακής, γιατί κύριε Νικολιδάκη, τις πρώτες ώρες των αποτελεσμάτων η κατάταξή σας ήταν στην τρίτη θέση και ξαφνικά είδαμε τον κύριο Νικολιδάκη λοιπόν να έρχεται στην πρώτη θέση και να καταλαμβάνει τελικά ένα ποσοστό της τάξης του 29% όπως βλέπουμε και τα ποσοστά εδώ. Πώς νιώθετε? Φυσικά νιώθω αρκετά ικανοποιημένος. Τι άλλο να πω? Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που τολμούσα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, παρόλο που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισα και τόλμησα να μπω μπροστά με ένα συνδυασμό ο οποίος θα πίστεψε και πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι είναι μια αρκετά μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία μας εμπιστεύτηκε, στάθηκε μαζί μας την πρώτη Κυριακή και φυσικά πιστεύω ότι αυτή η μερίδα του κόσμου θα σταθεί δίπλα μας και για τη δεύτερη Κυριακή και φυσικά θα πυκνώσει τη τάξη μας ώστε το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής να είναι θετικό και να εκλέξει το συνδυασμό μας και εμένα σαν δήμαρχο στο Δήμο Φεστού. Ξέρετε, βλέποντας τον αριθμό των εδρών, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, 8 στον αριθμό στο σύνολο. Οι έδρες κλειδώνουν, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, αλλά χρειάζεται να το γνωρίζει και ο κόσμος. Κλειδώνουν από την πρώτη Κυριακή οι έδρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν 8 έδρες και στους υπόλοιπους συνδυασμούς βλέπουμε από 7, 6, 5 και μία έδρα για τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Σε δημοτικό συμβούλιο συνολικής δύναμης 27 δημοτικών συμβούλων. Καταλαβαίνουμε ότι όποιος και αν εκλεγεί δήμαρχος θα χρειαστεί να κάνει συνεργασίες, να προχωρήσει σε συνεργασίες, αν θέλει να είναι δήμαρχος πλειοψηφίας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε προχωρήσει ήδη σε κάποιες συζητήσεις και αν έχετε βρει ενδεχομένως και ανταπόκριση. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ότι για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό που είχα πει και στις ομιλίες μου, είχα πει και σε άλλες φορές που είχα βρεθεί εδώ πέρα σε εσάς, είναι ότι για μένα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, από ποια παράταξη και να είναι, θεωρώ ότι είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φεστού. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος μια συνεργασία με μια ομάδα. Αυτό που θα γίνει είναι ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί το μοναδικό πρόβλημα στην περιοχή μας είναι τα προβλήματα του τόπου και τίποτα άλλο. Ξεκάθαρη λοιπόν η δικιά σας η πρόθεση. Η δεύτερη Κυριακή που πιστεύετε ότι θα κριθεί, πριν μπούμε έτσι αμυγός σε ζητήματα του Δήμου σας, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί η δεύτερη Κυριακή ή πού θέλετε εσείς να κριθεί? Να σας πω, πιστεύω ότι η δεύτερη Κυριακή είναι ξεκάθαρα θα κριθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο καθένας έχει προτείνει ήδη στους δημότες. Θεωρώ ότι η πρώτη Κυριακή ήταν μια Κυριακή σχετικά διαφορετική γιατί υπήρχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, υπήρχαν υποχρεώσεις από κάποιους που δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Δηλαδή θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής είναι ένα αποτέλεσμα που κάθε δημότης είχε και μια δυσκολία. Η δυσκολία ήταν σύμφωνα με τους γνωστούς, συγγενείς, τους φίλους και αυτό είναι ανθρώπινο μέσα σε μια κοινωνία που ζούμε, οι οποίοι κατέβαλαν σαν δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουν τελειώσει το θέμα με τους δημοτικούς συμβούλους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι να εκλεγούν έχουν εκλεγεί ήδη. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Σε αυτές τις εκλογές οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τη δεύτερη Κυριακή θα παίξει μεγάλη σημασία. Το πρόγραμμα που εμείς έχουμε ήδη παρουσιάσει στον κόσμο, την εμπιστοσύνη που έχουμε δείξει στον κόσμο
και κατά πόσο μας έχει πιστέψει ο κόσμος ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε πει στο πρόγραμμά μας. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, ότι γιατί σε όλους τους Δήμους στους οποίους υπάρχει πλέον Δεύτερη Κυριακή είναι ξεκάθαρο ότι πλέον ο κόσμος ψηφίζει δήμαρχο, ποιον θέλει δήμαρχο. Ακριβώς. Και ποιο συνδυασμό και ποιο, τον συνδυασμό τον οποίο εκπροσωπεί λοιπόν ο κάθε υποψήφιος. Γνωρίζετε αν οι άλλοι υποψήφοι που βρέθηκαν εκτός δεύτερου γύρου ενδεχομένως έχουν δώσει κάποια γραμμή, κάποια στήριξη, υπάρχει κάποιος ο οποίος σας έχει εκφράσει και ξεκάθαρο ότι σας στηρίζω? Όχι, όχι, όχι. Μέχρι στιγμής από τις πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον ο ένας εκ των συνυποψηφίων, ο κ. Μαθιουδάκης, έχει δηλώσει επίσημα ότι αφήνει τους ψηφοφόρους του, τους συμβούλους και τους πάντες να λειτουργήσουν κατά συνείδηση. Η κυρία Πετρακογιώρη δεν έχει βγάλει ανακοίνωση επίσημη πλέον πάνω σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, και αυτή προσανατολίζεται πάνω σε αυτό, ότι ζητάει και λέει ότι ο κόσμος που τη στήριξε είναι ελεύθερος, οι σύμβουλοι την οποία την ακολουθούσαν είναι ελεύθεροι να πράξουν κατά συνείδηση. Να πράξουν κατά συνείδηση, λοιπόν. Είναι μια περιοχή, ο Δήμος Φεστού, κύριε Νικουλεδάκη, με πολλές ιδιαιτερότητες. Σε ό,τι έχει να κάνει και το κομμάτι της παραγωγής, στηρίζεται στην γεωργία, στην κτηνοτροφία, στηρίζεται όμως και στον τουρισμό. Ναι. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα για μια δημοτική αρχή να τα βάλει σε μια σειρά και να επικεντρωθεί όσο πρέπει σε κάθε ένα από αυτά? Ναι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όντως η δικιά μας περιοχή έχει ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος είναι αρκετά ανεπτυγμένος και έχει και ένα τουρισμό ο οποίος βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης. Mm-hmm. Ποιο είναι το θέμα? Ότι η βιομηχανία του τουρισμού είναι αυτή που αποδεικνύεται ότι αυτή την περίοδο και από ό,τι φαίνεται για πάρα πολλά χρόνια θα είναι αυτή η οποία θα έρθει να αποδώσει. Θα είναι η μοναδική βιομηχανία η οποία είναι πραγματικά βιώσιμη. Δυστυχώς η γεωργία αυτή τη στιγμή ίσα που καταφέρνει να συντηρήσει τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω σε αυτή. Άρα λοιπόν πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στον τουρισμό. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να γίνει η καθημερινότητα την οποία βιώνουμε, η καθημερινότητα την οποία βιώνουν όλοι οι πολίτες και που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, δηλαδή καθαριότητα, αγροτική οδοποιία, επαρχιακό δίκτυο, τα πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και θεωρούμε ότι είναι για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Είναι όμως και ένα βασικό στοιχείο, σημαντικά βασικό στοιχείο για να μπορέσει να δοθεί όθηση στον τουρισμό. Βασικά ζητήματα καθημερινότητας. Τα βασικά τα ζητήματα της καθημερινότητας θεωρώ ότι αυτόματα, εκτός τα μεγάλα έργα τα οποία έχουμε πει ότι σκεφτόμαστε το παραλιακό μέτωπο, αν θέλετε μπορούμε να τα αναλύσουμε αργότερα. Αλλά η ίδια η καθημερινότητα, η οποία ταλανίζει πολύ όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, είναι και ένας μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό. Γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει στην περιοχή μας, ελάτε να επενδύσετε, όταν είναι ένα υπαρχιακό δίκτυο το οποίο είναι εντελώς καταστραμμένο. Πώς θα μπορέσει να μετακινηθεί να πάει στο χώρο που θέλει να κάνει επένδυση για ένα σπίτι, για ένα μικρό ξενοδοχείο, όταν οι ίδιοι δρόμοι είναι καταστραμμένοι? Mm-hmm. Ζητάμε σε κάποιον να έρθει να επενδύσει στην περιοχή μας, όταν η καθαριότητα, το οποίο είναι ένα θέμα αυτονόητο που ταλανίζει καθημερινά τους πολίτες μας, πώς μπορούμε να του ζητήσουμε να έρθει να επενδύσει όταν τα αυτονόητα δεν έχουν λυθεί? Δεν μπορεί να ζητήσω σε κάποιον να έρθει να επενδύσει δίπλα σε μια παράνομη χωματερή ή όταν η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο που πραγματικά σας είπα ότι βιώνουν μόνο οι δικοί μας οι κάτοικοι εκεί πέρα, και μετά εμείς να λέμε ορίστε, ελάτε, αυτή είναι η περιοχή μας, ελάτε να επενδύσετε. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι αυτονόητο, δηλαδή η καθημερινότητα, θεωρώ ότι αυτόματα είναι και ένας μοχλός ανάπτυξη για τον τουρισμό μας. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν στον τουρισμό και έχετε τουριστικά μέρη, αν το πω έτσι, mm-hmm. μη μέρη μάλλον τα οποία προσελκύουν τον τουρισμό, για να το πω πιο σωστά, πολύ όμορφες περιοχές, όπως είναι τα Μάταλα, ο Κομός, το Καλαμάκι, ο Κόκκινος Πύργος. Ποιο είναι το σχέδιό σας για αυτές τις περιοχές, ναι, για την ενδεχομένως περισσότερη ενίσχυση των περιοχών αυτών? Ναι. Έχουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα Μάταλα, η οποία είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετά αναπτυχθεί τουριστικά. Βασικά πιστεύω ότι δεν έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Όταν λέω είναι πραγματικά αναπτυγμένη τουριστικά, αναπτυγμένη σε μια μορφή, σε μια ήπια μορφή τουρισμού, και δεν έχουμε φτάσει στα δεδομένα Χερσόνησο Σομάλια. Άρα λοιπόν είναι μια περιοχή που προσφέρεται τουριστικά. Χωρίς να υπάρχει αλλίωση. Χωρίς να υπάρχει υπερβολή, αυτή η τεράστια υπερβολή και η αλλίωση που βλέπουμε σε πολλά μέρη του Βορρά. Και γι' αυτό
έχει, είναι ένας χώρος που προτιμάται πάρα πολύ από τους ξένους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το φεστιβάλ, με τη διαφήμιση που έχουν πάρει τα μάταλα από το φεστιβάλ και όλα αυτά που έχουν έρθει. Είναι το Καλαμάκι, το οποίο είναι μια περιοχή αρκετά όμορφη και αυτή. Τραβάει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι μένουν είτε σε μικρά ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή του Καλαμακίου, είτε σε βίλες, οι οποίες έχουν χτιστεί στην περιφέρεια, έχουν χτιστεί μέσα στο Καμιλάρι. Έχει μείνει λίγο πίσω όμως η περιοχή αυτή, θα έλεγα. Έχει μείνει λίγο πίσω. Έχει μείνει λίγο πίσω για πολλούς λόγους. Έχει μείνει λίγο πίσω γιατί μέχρι προχθές δεν υπήρχε καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας. Γιατί σήμερα που καθορίστηκε ο Αιγιαλός και Παραλίας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα, στους ανθρώπους που έχουν τα καταστήματα. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Δηλαδή, καθορίσει η γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας. Η γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας έρχεται και μπαίνει σε σημεία που αυτή τη στιγμή καταστρέφονται σχεδόν τα μαγαζά που βρίσκονται στον παραλιακό μέτωπο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, να μπορέσει να λυθεί το θέμα και οι μαγαζάτες να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει νομιμοποίηση του δρόμου, ο οποίος είναι δρόμος που ο Δήμος τον είχε κατασκευάσει παράνομα. Εκείνη την περίοδο τον κατασκεύασε, καλώς τον κατασκεύασε, γιατί αν δεν είχε φτιαχτεί, ίσως τα αυθαίρετα να είχαν φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Αλλά τώρα πρέπει οπωσδήποτε να νομιμοποιηθεί. Μετά την νομιμοποίηση του δρόμου αυτού, να μεταφερθεί η γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας κατά μήκος των καταστημάτων και κατά μήκος του δρόμου. Ναι. Ο δρόμος αυτός να παραχωρηθεί πλέον από τη κτηματική υπηρεσία στο Δήμο, που να μπορεί ο Δήμος να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις παρεμβάσεις, να βάλει τους κανόνες τελικά. Γιατί δεν μπορεί η κτηματική υπηρεσία, μια υπηρεσία από το Ηράκλειο, να ελέγχει και να βάζει τους κανόνες. Να βάζει τους κανόνες, με ποιο τρόπο θα διαχειρίζεται αυτός ο χώρος, πώς θα μπορούμε να αφήνουμε χώρο ελεύθερο να περνάνε οι πεζοί, πώς θα γίνουν τα κιόσια, ο χώρος που. Ο εξωτερικός χώρος που θα μπορούμε να παραχωρήσουμε στους μαγαζάτορες για να μπορέσουν να δουλέψουν στους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό όμως για να γίνει θέλει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δυστυχώς, έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που έγινε ο καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα. Και ερχόμαστε σε μια καλοκαιρινή σεζόν και να βλέπουμε ότι τα προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι τεράστια. Αρχινά να έρχονται πρόστιμα, να έρχονται καταδαφίσεις. Είναι εγκλωβισμένοι. Είναι εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση χωρίς αυτοί οι ίδιοι αυτή τη στιγμή να μπορούν να κάνουν τίποτα. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να έχει προχωρήσει με πολύ γρήγορα βήματα όλο το χειμώνα που είχε το περιθώριο να το κάνει. Mm-hmm. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι σήμερα να βρίσκονται σε ένα χώρο με ηρεμία να δουλεύουν. Είναι πολλά τα καταστήματα, είναι πολλοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτή την περιοχή. Και είναι αμαρτία να έχουν την ταλαιπωρία που έχουν σήμερα. Mm-hmm. Έγινε κάτι στο παρελθόν το οποίο συμφωνώ. Δεν έγινε με τον πλέον νόμιμο τρόπο. Δεν έγινε με τον πλέον δεδειγμένο τρόπο. Αλλά δεν έγινε γιατί. Γιατί η ίδια η Δημοτική Αρχή, η ίδια η Πολιτεία δεν είχε φροντίσει να δώσει περιοχή ελεύθερη, δομημένη, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να οικοδομήσουν νόμιμα. Κανείς δεν θέλει να είναι παράνομος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γίνεται παράνομος επειδή δεν μπορεί να είναι νόμιμος. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και χρέος κάθε δημοτικής αρχής είναι να δίνει λύσεις όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, κύριε Νικολιδάκη. Το ίδιο πρόβλημα φυσικά υπάρχει και στον Κόκκινο Πύργο. Με τη γραμμή Αιγιαλού και Παραλίας. Mm-hmm. Τώρα τελευταία υπήρχε μια έντονη αντίδραση των κατοίκων, γιατί αρχίσαν να έρχονται πράξεις στη δική της αποβολής, να καταδαφιστούν τα κιόχια σε περίοδο τουριστική σεζόν, να έρχονται προστήματα, να μην μπορούν να τοποθετηθούν καρέκλες στην παραλία, να εξυπηρετηθούν οι τουρίστες. Δηλαδή είχε γίνει ένα τεράστιο αλαλούμ πριν από μερικές μέρες. Να βλέπουμε κόσμο, τουρίστες, να τους σηκώνουν από τις καρέκλες για να κλείσουν τα μαγαζά τους, γιατί πήγαινε το λιμενικό να πάει να τους γράψει και να τους βάλει πρόστιμα. Ήταν ένα πράγμα πολύ τραγικό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι. Ότι θα δοθεί η λύση. Ότι θα, πρέπει, δεν μπορεί να μην δοθεί λύση. Θα βρεθεί μάλλον λύση. Μα η λύση υπάρχει. Είναι Α, Β, Γ. Πρέπει να γίνουν τρία πράγματα για να δοθεί η λύση. Αρκεί η Δημοτική Αρχή να έχει θέληση και να τα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δήμος Φεστού έχει τρεις δημοτικές ενότητες, Ζαρού, Τυμπακίου και Μυρών. Και θέλω να αναφερθούμε σε κάθε μια από αυτές τις δημοτικές ενότητες, γιατί παρακολουθεί και ο κόσμος και οι κάτοικοι της περιοχής. Καταρχάς, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δημοτική Ενότητα Ζαρού, ένας πανέμορφος τόπος, μάλιστα βρίσκεται ο Ζαρός και στο πρόγραμμα Μεταμορφότερα Χωριά της Ελλάδος. Τι λέει το δικό σας σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη λοιπόν αυτής της ενότητας? Ο Ζαρός όντως είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Είναι ένα χωριό που βρίσκεται στην καρδιά του Ψιλορίτη. Το πράσινο είναι ένα χωριό το οποίο έχει κρατήσει. Αν βγάλουμε λίγο τον κεντρικό δρόμο, όλα τα σοκάκια το έχουν κρατήσει το παραδοσιακό στυλ, μικρά σοκάκια, όμορφα, που
θα μπορούσε, αν τυχόν γίνει μια περισσότερη καλύτερη φροντίδα σε αυτούς τους χώρους, ο Ζαρός να εκτοξευθεί εντελώς τουριστικά. Αλλά δεν είναι μόνο το τουριστικό κομμάτι στο Ζαρό. Ο Ζαρός είναι η μοναδική περιοχή, παρόλο που ήταν ένα μικρό χωριό, που έχει τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Δεν μιλάμε πλέον για βιοτεχνία, μιλάμε για βαριά βιομηχανία, όπως είναι το νερό Ζαρού. Είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που έγινε από τους ανθρώπους του Ζαρού, που αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ολοένα έχει αναπτύσσεται, έχει αρχίσει να δίνει πολύ θετικά πρόσημα, και εμάς θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα αυτή τη βιομηχανία, να τη φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, πραγματικά σαν κόρη οφθαλμού, γιατί πιστεύω ότι μια εταιρεία η οποία δίνει χρήματα που είναι βιώσιμη, που μπορεί να παράξει κέρδος, πολύ σε ενδιαφέρει να την προστατεριστούν. Άρα λοιπόν εμάς σκοπός είναι η συγκεκριμένη βιομηχανία, και μιλάω πάντα για το νερό Ζαρού, να φυλαχτεί σαν κόρη οφθαλμού για τους κατοίκους, οι οποίοι αυτοί πρωτοστατήσαν για να ιδρυθεί και να συνεχίσει πραγματικά να παράγει και να προσφέρει σε όλο το Ζαρό. Είναι δικό τους κομμάτι, πρέπει αυτή να φυλαχθεί και να συνεχίσει να παράγει. Ξεκάθαρο. Πάμε και σε Τυμπάκι και Μοίρες. Και οι δύο περιοχές συνεχώς αναπτυσσόμενες, τόσο το Τυμπάκι όσο και οι Μοίρες. Και οι δύο περιοχές πάνω κάτω με τα ίδια προβλήματα, σε ό,τι έχει να κάνει, αν θέλετε, και με το κυκλοφοριακό. Στις Μοίρες το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι περιοχές οι οποίες έχουν ζωή, έχουν κόσμο, έχουν κατοίκους. Ναι. Να σας πω κάτι. Πριν από μερικές μέρες μιλούσα με κάποιον και μου είπε ότι όλοι μου λένε το χωριό μου. Μιλάω πρώτα για τις Μοίρες και μετά πάω στο Τυμπάκι. Είναι άσχημο. Και αυτός μου είπε, ξέρεις κάτι, εγώ το βλέπω όμορφο. Το βλέπω όμορφο γιατί όμως είναι το χωριό μου, γι' αυτό το βλέπω όμορφο. Mm-hmm. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν θέλει σημαντικές παρεμβάσεις για να μπορέσει πραγματικά το χωριό μας, να μπορέσουν οι Μοίρες να γίνουν βιώσιμες και να γίνουν πιο ανθρώπινες. Σε πρώτη φάση, αυτό που πρέπει να γίνει, και σας είπα, το έχουμε επαναλάβει στις ομιλίες μας, είναι ο κεντρικός άξονας των Μοιρών. Mm-hmm. Είναι ο κεντρικός δρόμος των Μοιρών. Οι Μοίρες δυστυχώς, όπως έχουν δομηθεί, δεν έχουν μια πλατεία που να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτή είναι η πλατεία, αυτό είναι το κέντρο της πόλης μας. Μια κεντρική πλατεία δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε, είναι να μπορέσουμε τον κεντρικό δρόμο των Μοιρών να το δημιουργήσουμε να εξυπηρετεί και σαν πλατεία. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος στην προηγούμενη δημοτική αρχή, από την περιφέρεια είχαμε πάρει ένα ποσό 50.000 ευρώ για τις Μοίρες, 50.000 για τον Τυμπάκι που θα πάμε μετά. Αυτά τα 50.000 από τότε είχαμε αναθέσει μελέτες σε τοπογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, προκειμένου να προχωρήσουν, να κάνουμε τη μελέτη, να μπορέσουμε σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο ας πούμε, να έχει τελειώσει η μελέτη, και σε αυτό το ΕΣΠΑ που τώρα προχωρεί, να μπορέσουμε να τις εντάξουμε μέσα για την κατασκευή ενός κεντρικού άξονα. Όταν λέμε καταχειρήνωση κεντρικού άξονα, με πλακοστρώσεις, με πεζοδρόμια όμορφα. Όταν λέμε πεζοδρόμια, δεν εννοούμε αυτή την ιδεολογία που υπήρχε παλιά, ξέρεις, το πεζοδρόμιο υπερυψωμένο. Απλώς μια διαχωριστική γραμμή, ένα πεζοδρόμιο το οποίο θα είναι πραγματικά μόνο για τους πεζούς. Διαβάσεις που θα μπορούν να περνάνε οι πεζοί, που θα μπορούν να περνάνε τα αμαία, που θα μπορεί η μητέρα να πάρει το παιδί του να προχωρήσει, να κάνει τη βόλτα, να αισθανθεί όμορφα. Στο κεντρικό σημείο των Μοιρών, που ο δρόμος είναι πιο φαρδής, να διαμορφωθεί ένας χώρος πλατείας και να γίνει, επειδή αυτή τη στιγμή όπως είναι στην κοινωνική μελέτη των Μοιρών, δεν μπορεί να γίνει πεζόδρομος εντελώς, μπορεί να χρησιμοποιεί σαν μονόδρομος, αλλά μόνο σαν μονόδρομος. Δηλαδή να αφήσουμε ένα σημείο που να περνάει 1,5 αυτοκίνητο, όχι ένα τεράστιο χώρο ο οποίος καταντάει ένα τεράστιο πάρκινγκ. Υπάρχει αναρχία. Υπάρχει μια παρούσα αναρχία, ακριβώς. Δεν έχουμε δηλαδή μια πλατεία, δεν έχουμε ένα δρόμο. Έχουμε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων. Που άλλος μπορεί να θέλει να κατέβει με τη γυναίκα το παιδί του να πιει ένα καφέ. Και τι. Θα πάει άλλο στο αυτοκίνητο, θα έρθει το πετρέλαιο στο πρόσωπο, θα του κάνει όρεξη το καφέ να πιει. Αλλά δεν θα μπορεί ούτε το παιδί του να αφήσει ένα λεπτό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει να πεταχτεί στο δρόμο και να. Να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και γιατί και οπτικά δεν σε τραβάει να καθίσεις. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτή η μελέτη έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη πριν από 4 χρόνια και ας πούμε 4 μήνες. Μέσα αυτό το ΕΣΠΑ να δουλεύετε. Δυστυχώς δεν έχει παραδοθεί ακόμα αυτή η μελέτη. Ο Δήμος, η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν έχει φροντίσει μέχρι και σήμερα αυτή η μελέτη να ολοκληρωθεί. Εκ των ουκάνευ είναι η μελέτη να τελειώσει
όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσουμε να εντάξουμε πραγματικά την ανάπλαση του κεντρικού άξονα των Μοιρών. Mm-hmm. Πάμε στο τυμπάκι. Οι Μοίρες έχουν και άλλα. Έχουν πράξη εφαρμογή σε δύο πόλεις. Έχουμε περιφερειακό δρόμο για να κάνουμε εκτροπή. Και μιλάω ένα κομμάτι αρκετά σημαντικό, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε όλα. Πάμε στο τυμπάκι. Το τυμπάκι, σαν τυμπάκι, έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Έχει ένα κεντρικό δρόμο. Βέβαια, το τυμπάκι έχει την τύχη να έχει μια πλατεία. Έχει μια πλατεία, αρκετά όμορφη. Έχει μια διαφορετική δομή. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι ο κεντρικός δρόμος του Τυμπακίου δεν πρέπει και αυτός πραγματικά να αναπλαθεί και να αναπλαστεί και να γίνει, να διαμορφωθεί όπως πρέπει. Με όμορφα πλαχόστρωτα, με φωτιστικά, με δεντροφυτεύσεις. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Γιατί ευελπιστούμε, όπως βλέπουμε την ανάπτυξη, την τουριστική της περιοχής, η οποία είναι καθαρά το παραλιακό μέτωπο, Κόκκινος Πύργος, αεροδρόμιο, Καλαμάκι, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να φέρουμε τουρισμό, να κατεβάσουμε κόσμο από το Ηράκλειο, όχι μόνο τουρίστες, αλλά και Έλληνες που θέλουν να κάνουν ένα Σαββατοκύριακο, να βοηθήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί φυσικά δεν μπορεί τα ξενοδοχεία, δεν μπορεί αυτές τις υποδομές να τις κάνει ο Δήμος. Mm-hmm. Μπορεί ο Δήμος όμως με τη διαμόρφωση που θα κάνει, με τα έργα που θα κάνει, με τη βοήθεια που θα δώσει στους ιδιώτες, να κατέβουν και να επενδύσουν τουριστικά στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή και πώς αυτό θα αναπτυχθεί περισσότερο. Μα είναι λογικό. Η περιοχή μας, οι άνθρωποι της περιοχής μας ενδιαφέρονται να μορφώσουν τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν, να τους δώσουν μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως δεν υπάρχουν επενδύσεις και θα πρέπει κάποιο, ένα παιδί από την περιοχή μας να βρει μια δουλειά για να ανέβει στο Ηράκλειο, αυτό πραγματικά δεν είναι πρόβλημα? Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ένας γονιός να μοχθεί μια ζωή για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί του και μετά τι γίνεται? Φεύγει γιατί? Γιατί δεν έχει καμιά προοπτική στην περιοχή. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Πιστεύουμε λοιπόν και ερχόμαστε στο παραλιακό μέτωπο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είπαμε, είχαμε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη δημοτική αρχή, είχαμε φτάσει στο σημείο. Είχαμε πάρει την έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με υπογραφή υπουργού και υφυπουργού. Σημαντικό, δεν το είχαμε πάρει από το Υπουργείο, από κάποιους αξιωματικούς, ήταν υπουργοί. Υπογραφή υπουργού και υφυπουργού. Να κάνουμε τι? Να παραχωρηθεί, να επιστρέψει η παραλία που είναι μπροστά από το αεροδρόμιο σε κοινόχρηστη χρήση. Mm-hmm. Δηλαδή να δοθεί στους πολίτες. Ναι. Γιατί με βάση τον νόμο που υπάρχει, ξέρουμε ότι όπου υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά σε παραλία, πάβει να υφίσταται η κοινόχρηστη χρήση και αυτή ο χώρος δίνεται καθαρά η στρατιωτική χρήση. Εμείς λοιπόν είχαμε πάρει τότε το χαρτί και είχαμε την έγκριση από τους δύο υπουργούς. Είχαμε καταφέρει να κάνουμε, όταν λέμε μελέτη οριοθέτησης, σε ποιο σημείο θα μπουν τα σειρματοπλέγματα τύπου ΝΑΤΟ που μας είχαν ζητήσει. Είχαμε πάρει χρηματοδότηση από την περιφέρεια για να προχωρήσουμε εκεί πέρα. Είχαμε δημοπρατήσει τη μελέτη και ξαφνικά έγινε ένα τεράστιο αλαλούμ. Με αποτέλεσμα, χάθηκε. Χάθηκε για μένα ένα σημαντικό κομμάτι για να μπορέσει να αρχίσει η ανάπτυξη στην περιοχή, να απελευθερωθεί ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Παραμένουν ακόμα τα στρεματοπλέγματα από τη μια ή από την άλλη του αεροδρομίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητες να μπορέσει να προχωρήσουμε από την αρχή, γιατί δυστυχώς από την αρχή θα προχωρήσουμε τώρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να γίνει η περίφραξη στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου, περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, να ανοίξει το παραλιακό μέτωπο και να δοθεί για τουριστική χρήση που επιβάλλεται. Είναι από τα βασικά. Και φυσικά υπάρχει στον Δήμο Φεστού και ένας μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός. Είτε φυσικά μιλάμε για το ανάκτορο της Φεστού, είτε μιλάμε για άλλους αρχαιολογικής σημασίας χώρους, οι οποίοι και προσελκύουν τουρισμό, αλλά και χρειάζονται περισσότερης ανάδειξης. Όταν λέω περισσότερης ανάδειξης, εννοώ πέριξ τους, με τρόπο που θα είναι εύκολη η πρόσβαση. Και δεν ξέρω, ο δικός σου σχεδιασμός τι λέει σε αυτό. Υπάρχει Φεστό. Η Φεστό, η οποία για μας είναι το σημαντικό κομμάτι, αλλά εκτός του Φεστό υπάρχουν πραγματικά αρκετά μοναστήρια, εκκλησίες, βυζαντινές εκκλησίες. Mm-hmm. Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος στην περιοχή που μπορούμε να τον αναδείξουμε. Μπορούμε να αναδείξουμε όλο αυτό το πλούτο που έχουμε για να τραβήξουμε κόσμο, για να μπορεί να κατέβει κάτω τουρισμός και, όπως είπα και στην αρχή,
Δυστυχώς, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μιλάμε, ο τουρισμός είναι η μοναδική βιομηχανία που πραγματικά μπορεί να αποδώσει κέρδος και να βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής. Σκοπός μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα κομμάτια, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο αφορά το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού. Αλλά και πάλι, για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε να ανοίξει ο δρόμος Βορή-Ζανίδα. Είναι αυτό το κομμάτι που φωνάζουμε χίλιες φορές, που το είχαμε παλέψει την προηγούμενη φορά και δυστυχώς, ενώ όλες οι υπηρεσίες είχαν συνενέσει ότι μπορεί να γίνει, το δασαρχείο ήταν το μοναδικό που φώναζε ότι όχι. Ενώ έχουν γίνει τόσες αυθαιρεσίες στα βουνά μας, έχουν ανοιχτεί τόσοι δρόμοι αγροτικοί παράνομοι, τους ενοχλούσε να ανοιχτεί ο μοναδικός επαρχιακός δρόμος που είναι αδιάνυκτος στην περιοχή, είναι ο δρόμος Βορή-Ζανίδα. Θα μπορέσει λοιπόν ο ψιλορίτης να αρχίσει να κατεβαίνει σιγά σιγά στον κάμπο, περνώντας μέσα από το Ζαρό που είναι μια πανέμορφη περιοχή και ένας πανέμορφος τόπος, μέσα από το δρόμο που πάει προς το φράγμα Φανερωμένης. Άλλο ένα κομμάτι πάλι επαρχιακού δρόμου που είναι αδιάνυκτο και περνάει από το Λαλουμά μέχρι τη Γαλιά. Και έτσι αμέσως έχουμε κάνει ένα τεράστιο άξονα. Από τα Αστερούσια φτάνουμε στη μέση του Δήμου μας και φτάνουμε μέχρι τον Ψιλορίτη. Μπορείτε να φανταστείτε, σας είπα, είναι τα Αστερούσια, μια περιοχή, ένα βουνό το οποίο είναι, σας είπα, αρκετά έρημο, αλλά αρέσει στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή η μορφή, αυτή η αγριάδα που βγάζει αρέσει στον κόσμο. Mm-hmm. Ο Ψιλορίτης που είναι μια περιοχή με πολύ πράσινο, με χιόνια. Καταλαβαίνετε πόσο κομμάτι τουριστικό μπορούμε να αναδείξουμε. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, το οποίο είναι το σημαντικότερο από όλα. Έχουμε το αεροδρόμιο του Τυμπακίου, μια έκταση τεράστια. Μια έκταση τεράστια που αυτή τη στιγμή παραμένει ανεκμετάλλευτη. Για μας δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό. Τα χωράφια ανήκανε στους Τυμπακιανούς. Τα πήρανε με το ζόρε. Τη γερμανική κατοχή και κάναν το αεροδρόμιο βάζοντας τους ανθρώπους της περιοχής να δουλεύουν σαν εργάτες εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε λειτουργία το αεροδρόμιο. Και όταν λέω να μπει σε λειτουργία, δεν εννοούμε. Φτιάχνουν το αεροδρόμιο του Καστελίου. Μπορεί να δοθεί σε μια εταιρεία χαμηλού κόστους που να μπορεί να κατεβάζει, να φέρνει τουρισμό στην περιοχή μας. Και οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν να εκμεταλλευτούν τουριστικά. Η περιοχή μας έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Πρέπει να τα αναδείξουμε, πρέπει να παλέψουμε γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Νικολιδάκη. Πήραμε και μια εικόνα για το πρόγραμμά σας, σίγουρα όχι ολόκληρο το σχέδιό σας, όμως μια πολύ σημαντική εικόνα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε στην εκπομπή σας, αλλά θέλω να κλείσω το κομμάτι αυτό με ένα σημείο όπως αναφέρθηκα στο λόγο μου στον Τυμπάκη. Γιατί σας είπα, ο Δήμος δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι μόνο ανάπτυξη, είναι κόσμος, είναι άνθρωποι. Ο Δήμος ανήκει στους δημότες. Ο Δήμος πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους τους δημότες. Πρέπει οι δημότες όλοι, όπου και να ψηφίσουν σήμερα, όπου και να ψηφίσουν αύριο, που εγώ τους καλώ να έρθουν να ψηφίσουν εμάς, γιατί πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν πολύ καλύτερα από τους άλλους. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι θα θέλω από τη στιγμή που την Κυριακή μας έρχεται, μας εκλέξουν σαν Δημοτική Αρχή, την επόμενη τετραετία να μην μείνω μόνο σαν ο Δήμαρχος των έργων τους, αλλά να μπορέσω να μείνω την τετραετία που μας έρχεται σαν ο Δήμαρχος της καρδιάς τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.